β θετικά και ενώ παίρνουμε υπόψη μας αυτές τις προφυλάξεις οφείλουμε προφανώς να προσδώσουμε ένα θετικότερο περιεχόμενο σε αυτό που μπορεί να είναι ένα φιλοσοφικό ήθος το οποίο συνιστά διαμέσου μιας ιστορικής οντολογίας του εαυτού μας μία κριτική του τι λέμε, σκεπτόμαστε και πράττουμε. Ένα. Αυτό το φιλοσοφικό ήθος μπορεί να χαρακτηριστεί ως μία οριακή στάση. Δεν μιλάμε για μία χειρονομία απόρριψης. Πρέπει να κινηθούμε πέραν των εναλλακτικών επιλογών, εκτός, εντός. Πρέπει να σταθούμε στη μεθόριο. Πράγματι, η κριτική συνιστάται στο αναλύειν και σκέπτεστε στα όρια. Αλλά αν το καντιανό ερώτημα υπήρξε το ερώτημα σχετικά με το ποια όρια έχει η γνώση προκειμένου να αρνηθεί την υπέρβαση, νομίζω ότι το κριτικό ερώτημα σήμερα πρέπει να επιστρέψει και να γίνει ένα θετικό ερώτημα. Σε ό,τι μας έχει δοθεί ως καθολικό, αναγκαίο, υποχρεωτικό, ποια θέση καταλαμβάνει το μοναδικό, το τυχαίο και το προϊόν αυθαίρετων εξαναγκασμών, το θέμα εν συντομία είναι να μετασχηματίσουμε την κριτική που οδηγεί στη μορφή του αναγκαίου ορίου σε μία πρακτική κριτική που παίρνει τη μορφή μιας πιθανής υπέρβασης. Το εγχείρημα αυτό ενέχει μία προφανή συνέπεια. Η κριτική δεν πρόκειται πλέον να ασκείται για την έρευνα τυπικών δομών με καθολική αξία, αλλά περισσότερο ως ιστορική διερεύνηση των γεγονότων, τα οποία μας έχουν οδηγήσει στο να θεσμοθετήσουμε τον εαυτό μας και να αναγνωρίσουμε τον εαυτό μας ως υποκείμενο αυτού που πράττουμε, σκεπτόμαστε, λέμε. Υπ' αυτήν την έννοια αυτή η κριτική δεν είναι υπερβατική και ο στόχος της δεν είναι να καταστήσει δυνατή μια μεταφυσική. Είναι γενεαλογική στον σχεδιασμό της και αρχαιολογική στη μέθοδό της αρχαιολογική και όχι υπερβατική, με την έννοια ότι δεν θα αναζητήσει την εξακρίβωση των καθολικών δομών κάθε γνώσης ή κάθε πιθανή ηθικής δράσης, αλλά θα επιδιώξει να χειριστεί τις στιγμές του λόγου, παρένθεση δίσκορους, οι οποίες αρθρώνουν αυτό που σκεφτόμαστε, λέμε και πράττουμε, ως πολλαπλότητα ιστορικών γεγονότων. Και αυτή η καθε πιθανη ηθικης δρασης αλλα θα επιδιωξει να χειριστει τις στιγμες του λογου παρενθεση οι οποιες αρθρωνουν αυτο που σκεφτομαστε λεμε και πραττουμε ως πολλαπλοτητα ιστορικων γεγονοτων και αυτη η κριτικη θα είναι γενεαλογική, με την έννοια ότι δεν θα συναγάγει από τη μορφή αυτού που είμαστε εκείνο το οποίο είναι αδύνατο να πράξουμε και να γνωρίσουμε, αλλά θα διαχωρίζει από την ενδεχομενικότητα που μας έχει κάνει αυτό που είμαστε, την πιθανότητα να μην είμαστε πράττουμε ή σκεπτόμαστε πλέον αυτό που είμαστε πράττουμε ή σκεπτόμαστε. Δεν επιζητεί να καταστήσει δυνατή μια μεταφυσική που τελικά έχει γίνει η επιστήμη, επιζητεί να δώσει καινούργια όθηση, όσο το δυνατόν ισχυρότερη και ευρύτερη το απροσδιόριστο έργο της ελευθερίας. 2. Αλλά αν δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με την κατάφαση ή το κενό όνειρο της ελευθερίας, πιστεύω ότι αυτή η ιστορικοκριτική στάση πρέπει επίσης να είναι πειραματική εννοώ ότι αυτή η εργασία που έγινε στα όρια του εαυτού μας πρέπει αφενός να διανοίξει έναν χώρο ιστορικής έρευνας και αφετέρου να ελεγχθεί από την πραγματικότητα, την σύγχρονη πραγματικότητα, τόσο για να συλλάβει τα σημεία εκείνα όπου η αλλαγή είναι δυνατή και επιθυμητή, όσο και για να καθορίσει την ακριβή μορφή που η αλλαγή αυτή θα πρέπει να πάρει. Αυτό σημαίνει ότι η ιστορική οντολογία του εαυτού μας πρέπει να απομακρυνθεί από όλα τα σχέδια που ισχυρίζονται ότι είναι καθολικά ή ριζοσπαστικά. Πράγματι, γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι η προσπάθεια να ξεφύγουμε από το σύστημα της σύγχρονης πραγματικότητας έτσι ώστε να παραγάγουμε τα ολικά προγράμματα μιας άλλης κοινωνίας, ενός άλλου τρόπου σκέπτεσθε, μιας άλλης κουλτούρας, μιας άλλης θέασης του κόσμου έχει οδηγήσει μόνο στην επαναφορά των πλέον επικίνδυνων παραδόσεων. Προτιμώ τους πολύ συγκεκριμένους μετασχηματισμούς που αποδείχθηκαν δυνατοί κατά τα τελευταία 20 χρόνια σε έναν ορισμένο αριθμό περιοχών που αφορούν τους τρόπους μας να υπάρχουμε και να σκεπτόμαστε, τις σχέσεις προς την εξουσία, τις σχέσεις μεταξύ των φίλων, τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την τρέλα ή την αρρώστια, προτιμώ ακόμα αυτούς τους μερικούς μεθασχηματισμούς που έχουν γίνει στον συσχετισμό της ιστορικής ανάλυσης και της πρακτικής τάσης από τα προγράμματα για έναν καινούριο άνθρωπο που έχουν διατυπώσει τα χειρότερα πολιτικά συστήματα καθ' όλη τη διάρκεια του 20ου αιώνα. Κατά αυτόν τον τρόπο, θα χαρακτηρίσω το φιλοσοφικό ήθος που αντιστοιχεί στην κριτική οντολογία του εαυτού μας ως μία ιστορικοπρακτική δοκιμασία των ορίων τα οποία μπορούμε να υπερβούμε και έτσι ως ένα έργο το οποίο εμείς οι ίδιοι εκτελούμε πάνω στους εαυτούς μας ως ελεύθερα όντα. 3. Κι όμως η ακόλουθη αντίρρηση θα ήταν χωρίς αμφιβολία απολύτως νόμιμη. Αν περιοριζόμαστε σε αυτόν τον τύπο της πάντοτε μερικής και τοπικής έρευνας ή δοκιμασίας δεν διατρέχουμε τον κίνδυνο να αφαιθούμε, να μας καθορίζουν γενικότερες δομές των οποίων δεν μπορούμε να έχουμε συνείδηση και πάνω στις οποίες δεν μπορούμε να ασχίσουμε έλεγχο. Σε αυτό υπάρχουν δύο απαντήσεις. Είναι αλήθεια ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε την ελπίδα ότι θα φτάσουμε ποτέ σε κάποια σύλληψη η οποία θα μας έκανε ικανούς να εισχωρήσουμε σε μια πλήρη και οριστική γνώμη του τι μπορεί να συνιστά τα ιστορικά μας όρια και από αυτήν την άποψη η θεωρητική και πρακτική εμπειρία που έχουμε περί των ορίων μας και περί της δυνατότητός μας να τα υπερβούμε είναι πάντοτε περιορισμένη και καθορισμένη. Έτσι είμαστε πάντοτε σε μια θέση διαρκούς εκκινήσεως αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει παρά μέσα στην αταξία και την συμπληρωματικότητα. Το εν λόγω έργο ενέχει τη γενικότητά του, τη συστηματικότητά του, την ομογένειά του και του κινδύνους του. Α. Η κίνδυνοι του. Οι κίνδυνοι αυτοί εμφαίνονται σε ό,τι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε παράδοξο των σχέσεων μεταξύ ικανότητος και εξουσίας. Γνωρίζουμε ότι η μεγάλη υπόσχεση ή η μεγάλη ελπίδα του 18ου αιώνα ή η μέρους του 18ου αιώνα έγκυτω στην ταυτόχρονη και αναλογική ανάπτυξη των ατόμων κατά τη σχέση του ενούς προς το άλλο. Και, επιπλέον, μπορούμε να δούμε ότι μέσα σε ολόκληρη την ιστορία των δυτικών κοινωνιών, παρένθεση, είναι ίσως εδώ που βρίσκεται η ρίζα του μοναδικού ιστορικού τους πεπρωμένου, ενός τόσο ιδιάζοντος πεπρωμένου, τόσο διαφορετικού στην εμβέλειά του, τόσο οικουμενικού και κυρίαρχου εν σχέση με το πεπρωμένο άλλων κοινωνιών, κλείσιμων παρένθεση. Η απόκτηση ικανοτήτων και ο αγώνας για την ελευθερία συνιστούν μόνιμα στοιχεία. Τώρα οι σχέσεις ανάμεσα στην ανάπτυξη ικανοτήτων και στην ανάπτυξη της αυτονομίας δεν είναι τόσο απλές όσο πίστευαν ότι είναι κατά τον 18ο αιώνα. Και μπορέσαμε να δούμε ποιες μορφές σχέσεων εξουσίας διέδωσαν σε ποικίλε τεχνολογίες, παρένθεση, είτε μιλούμε για την παραγωγή με οικονομικούς στόχους, είτε για τους θεσμούς, τον οποίων ο σκοπός είναι η κοινωνική ρύθμιση, είτε για τις τεχνικές της επικοινωνίας, κλείσιμο παρένθεσης πειθαρχικά συστήματα, τόσο συλλογικά όσο και ατομικά, διαδικασίες εξομάλυνσης, normalization, που ασκούνται εν ονόματι της κρατικής εξουσίας, απαιτήσει της κοινωνίας ή των πληθυσμιακών στρωμάτων, αποτελούν μερικά παραδείγματα. Αυτό λοιπόν που βρίσκεται εν κινδύνο είναι τούτο πώς μπορεί η ανάπτυξη των ικανοτήτων να αποσυνδεθεί από την ενίσχυση των σχέσεων εξουσίας. Β. Ομοιογένεια Ο τομέας αυτός οδηγεί στη μελέτη αυτών που ονομάζουμε πρακτικά συστήματα. Εδώ θεωρούμε ως ομοιογενές πεδίο αναφοράς όχι τις εικόνες που οι άνθρωποι δίδουν για τον εαυτό τους, όχι τους όρους που τους καθορίζουν χωρίς να το γνωρίζουν, αλλά μάλλον ό,τι οι άνθρωποι πράττουν και ο τρόπος με τον οποίο τον πράττουν, δηλαδή τις μορφές της ορθολογικότητας που οργανώνουν τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι δημιουργούν πράγματα, παρένθεση, αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί τεχνολογική σκοπιά, κλείσιμο παρένθεση. Και την ελευθερία με την οποία αυτοί ενεργούν, μέσα σε αυτά τα πρακτικά συστήματα, αντιδρώντας εκείνα που οι άλλοι πράττουν, τροποποιώντας τους κανόνες του παιχνιδιού μέχρι ενό ορισμένου βαθμού. Παρένθεση. Αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί στρατηγική σκοπιά αυτών των πρακτικών. Κλείσιμο παρένθεσης. Η ομοιογένεια αυτών των ιστορικοκριτικών αναλύσεων διασφαλίζεται κατά αυτόν τον τρόπο από τον ίδιο τον χώρο των πρακτικών, οι οποίες διαθέτουν την τεχνολογική και την στρατηγική τους πλευρά. Οι οποίες διαθέτουν την τεχνολογική και τη στρατηγική τους πλευρά. Γ. Συστηματικότητα Τα πρακτικά αυτά συστήματα προέρχονται από τρεις ευρείες περιοχές. Σχέσεις ελέγχου πάνω στα πράγματα, σχέσεις δράσεως επί των άλλων, σχέσεις με τον εαυτό μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε μία από τις τρεις αυτές περιοχές είναι εντελώς ξένη προς τις άλλες. Είναι ευρύτατα γνωστό ότι ο έλεγχος πάνω στα πράγματα διαμεσολαβείται από τις σχέσεις μας με τους άλλους και οι σχέσεις μας με τους άλλους με τη σειρά τους συνεπάγονται τις σχέσεις με τον εαυτό μας και αντιστρόφως. Όμως έχουμε τρεις άξονες τον οποίον ο ειδικό χαρακτήρας και ο ενδοσυσχετισμός πρέπει να αναλυθούν. Τον άξονα της γνώσης, τον άξονα της εξουσίας, τον άξονα της ηθικής. Με άλλα λόγια, η ιστορική οντολογία του εαυτού μας οφείλει να απαντήσει σε μια ανοιχτή σειρά ερωτημάτων. Πρέπει να πραγματοποιήσει έναν απροσδιόριστο αριθμό ερευνών, οι οποίες είναι δυνατόν να πληθαίνουν και να εξειδικεύονται όσο το επιθυμούμε, αλλά οι οποίες θα απευθύνουν όλες τα ερωτήματα συστηματοποιημένα ως ακολούθως. Πώς απαρτιζόμαστε ως υποκείμενα της ίδιας μας της γνώσης, πώς απαρτιζόμαστε ως άτομα τα οποία ασκούν οι υπόκεινται σε σχέσεις εξουσίας, πώς απαρτιζόμαστε ως ηθικά υποκείμενα των ίδιων μας των πράξεων, Δέλτα, γενικότητα. Τέλος, αυτές οι ιστορικοκριτικές έρευνες είναι αρκετά ακριβείς υπό την έννοια ότι πάντοτε στηρίζονται πάνω σε ένα υλικό, μια εποχή, ένα σώμα καθορισμένων πρακτικών και λόγων δίσκορσης. Κι όμως, τουλάχιστον στο επίπεδο των δυτικών κοινωνιών από τις οποίες προκύπτουν έχουν τη γενικότητά τους υπό την έννοια ότι συνέχισαν να επαναλαμβάνονται μέχρι τις μέρες μας. Για παράδειγμα, το πρόβλημα της σχέσεως μεταξύ πνευματικής ισορροπίας και τρέλας ή αρρώστιας και υγείας ή εγκλήματος και νόμου, το πρόβλημα του ρόλου των σεξουαλικών σχέσεων και ούτω καθεξής. Ωστόσο, επικαλούμενος αυτή τη γενικότητα, δεν θέλω να πω ότι πρέπει να επανεξεταστεί στην μεταϊστορική της συνέχεια μέσα στον χρόνο, ούτε ότι πρέπει να εντοπιστούν οι παραλλαγέ τη. Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι το κατά πόσο αυτά που γνωρίζουμε για αυτήν, οι μορφές εξουσίας που ασκούνται μέσα σε αυτήν και η εμπειρία του εαυτού μας που έχουμε μέσα σε αυτήν, δεν συνιστούν τίποτε άλλο από καθορισμένα ιστορικά σχήματα μέσω μια ορισμένης μορφής προβληματισμού, η οποία καθορίζει τα αντικείμενα, τους κανόνες δράσεως, τους τρόπους σχέσεως με τον εαυτό μας. Η μελέτη των τρόπων προβληματισμού, παρένθεση, δηλαδή αυτού που δεν αποτελεί ούτε μία ανθρωπολογική σταθερά, ούτε μία χρονολογική παραλλαγή, κλείσιμο παρένθεσης, είναι κατά αυτή την έννοια ο δρόμος που πρέπει να ακολουθηθεί, προκειμένου να αναλυθούν ερωτήματα γενικής σημασίας στην ιστορική τους μοναδική μορφή μια σύντομη ανακεφαλαίωση για να καταλήξουμε και να επανέλθουμε στον Καντ. Δεν γνωρίζω κατά πόσο θα φτάσουμε ποτέ την όριμη ενηλικίωση. Πολλές εμπειρίες μας μας πείθουν ότι το ιστορικό γεγονός του διαφωτισμού δεν μας έκανε όριμους ενήλικες και ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το στάδιο. Οπωσδήποτε πιστεύω ότι μπορεί να αποδοθεί μια σημασία σε εκείνη την κριτική εξέταση του παρόντος και του εαυτού μας, την οποία διαμόρφωσε ο Καντ με τους στοχασμούς του περί του διαφωτισμού. Νομίζω ότι ο στοχασμός του Καντ είναι ακόμα ένας τρόπος του φιλοσοφίν που δεν στερήθηκε ενδιαφέροντος ή αποτελεσματικότητος κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αιώνων. Η κριτική οντολογία του εαυτού μας σίγουρα πρέπει να θεωρηθεί όχι ως μια θεωρία, ένα δόγμα, ούτε ακόμα ως ένα σταθερό σώμα που συσσωρεύεται. Πρέπει να συλληφθεί ως μια στάση, ένα ήθος, ένας φιλοσοφικός βίος, στον οποίο η κριτική αυτού που είμαστε είναι συγχρόνως η ιστορική ανάλυση των ορίων που έχουν επιβληθεί πάνω μας και ένας πειραματισμός με την πιθανότητα να τα υπερβούμε. Αυτή η φιλοσοφική στάση πρέπει να μεταφράζεται σε μόχθο για τη διεξαγωγή διαφόρων ερευνών. Οι έρευνες αυτές έχουν μεθοδολογική συνάφεια με την ταυτόχρονη αρχαιολογική και γενεαλογική μελέτη των πρακτικών εκείνων που θεωρούνται ως τεχνολογική τύπη ορθολογικότητας και συγχρόνως ως στρατηγικά παιχνίδια ελευθερίας έχουν θεωρητική συνάφεια με τον ορισμό των ιστορικά μοναδικών μορφών, μέσα στις οποίες έχουν τεθεί η υποέρευνα οι γενικότητε των σχέσεών μας με τα πράγματα, με τους άλλους, με τον εαυτό μας. Έχουν πρακτική συνάφεια με τη μέρημνα σχετικά με τη διαδικασία να τεθεί ο ιστορικοκριτικός στοχασμός υπό την δοκιμασία συγκεκριμένων πρακτικών δεν γνωρίζω κατά πόσο πρέπει να υποθεί σήμερα ότι το κριτικό έργο συνεπάγεται ακόμη την πίστη στον διαφωτισμό. Επιμένω να πιστεύω ότι αυτό το έργο απαιτεί εργασία πάνω στα όρια μας, δηλαδή υπομονετικό μόχθο ο οποίος δίνει μορφή στον πόθο μας για ελευθερία.